Ναι, είμαστε τρίτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα και συγκεκριμένα απέναντι από τον Οστρέα που συνορεύω με τον Ζαχάριος και υπάρχει αυτό το πορυβόητο κανάλι που έχει επανειλημμένως τρεις φορές βούλωσε και έχουμε ζημιά, έχουν χαλάσει όλα εδώ, μπορείτε να δείτε και παίρνω το Δήμο, πήγα περιφέρεια, σε όλους πήγα και κανένας δεν έρχεται. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε, ειλικρινά. Το ρέμα που βρίσκεται στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα και πιο συγκεκριμένα στα όρια της πόλης με το Λευκώνα αναζητά ιδιοκτήτη. Και επειδή δεν βρίσκει, είναι αναγκασμένος να το καθαρίζει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ρέμα, ο κύριος Χουχούλης, με σκοπό να προστατέψει την επιχείρησή του, η οποία πλημμυρίζει κάθε φορά που βρέχει και το ρέμα γεμίζει νερό. Όλοι σύμφωνα με τον ίδιο δηλώνουν ανεύθυνοι και πολλά χρόνια τώρα ψάχνει να βρει ποιος θα το καθαρίσει απευθυνόμενος στο Δήμο, στην περιφέρεια αλλά και στο δασαρχείο. Έχει πλημμυρίσει, έχει κλείσει το κανάλι επανειλημμένως, είναι η τρίτη φορά. Έχω πάει χρόνια τώρα στο Δήμο, περιφέρεια, δασαρχεία και δεν έρχεται κανείς τέλος πάντων. Αυτό είναι ρέμα εδώ κανάλι του Λευκώνα, έτσι. Αυτό είναι τα σύνορα Σερών Λευκώνα, το οποίο κανάλι, να το τονίσω, ήταν συνεχόμενο και από πάνω, ο κύριος Οστρεάς το έχει κλείσει. Όμως αυτό που είναι ανοιχτό δεν έρχονται να το περιποιηθούν και έχει ρημάξει. Θα πέσουμε μέσα, θα το δείτε και στο πλάνο που έκανε ο συνάδελφος σας. Αρχίζει σιγά σιγά και το τρώει δεξιά και αριστερά. Ναι. Αν έρθει ένα φορτηγό εκεί, είναι βαρύ εκεί πέρα. Υπάρχει κίνδυνος να πέσει μέσα στο κανάλι. Και ποιος μετά θα... Θα έχει την ευθύνη. Ποιος, ο αντιδήμαρχος. Γιατί ήταν να έρθει σήμερα και μου είπε ψέματα και περιμένω, τα τηλέφωνα του είναι κλειστά. Δεν κατάλαβα γιατί τα κλείνουν τα τηλέφωνα. Τώρα να... μιλάμε για τον κύριο Μερετούδη. Ναι, να πει ότι δεν μπορώ σήμερα, μπορώ αύριο, μεθαύριο ή καμιά φορά. Πώς έφτασε το νερό να μπει μέσα στο μαγαζί? Εφόσον το καθαρίσαμε με δικά μου λεφτά, έξοδα. Αυτό να το πούμε. Ενώ είναι υποχρέωση του Δήμου, εσείς πληρώσατε. Πληρώσανε τον κύριο Καρίδα από τον Νιοσούλη, το καθάρισε ωραία. Όμως πιο μέσα, ένα δέντρο που έχει πέσει εδώ και πολλά χρόνια από τη ρίζα, πήγαν εκεί τα καλάμια και τα αυτά φρακάρανε και εκεί σταμάτησε το νερό και έγινε ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Αυτό τώρα θέλει κανονικά να, ο Δήμος να μεριμνεί, να το καθαρίζει κάθε χρόνο. Όχι κάθε χρόνο, κάθε 20 χρόνια να το καθαρίσει. Μόνο να έρθει μια φορά να το καθαρίσει. Ναι, γιατί εδώ τα καλάμια ήταν μέχρι πάνω. Ναι, όλα εμείς τα καθαρίσαμε εμείς με δικά μας λεφτά. Τι κι αν ο ίδιος αναζητά να βρει απαντήσεις. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αυτό φαίνεται αδύνατον. Οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι και η περιουσία του καταστρέφεται κάθε φορά που βρέχει. Και ενώ ο άνθρωπος πλήρωσε για να καθαρίσει το ρέμα, ένας κορμός δέντρου που έχει πέσει κάθετα δεν αφήνει το νερό να περάσει. Πάρα πολλές φορές και εγώ και η κόρη μου που πήγαμε στην Δημαρχία, στην περιφέρεια, γιατί παλιότερα, τώρα αυτό είναι χρόνια, δεν είναι τώρα. Ο Δήμος έλεγε ότι είναι το μέρος εκείνο της περιφέρειας. Η περιφέρεια έλεγε ότι είναι του Δήμου. Το δασαρχείο, πήγα και στο δασαρχείο. Το δέντρο αυτό που έκανε τη ζημιά έχει ξεριζωθεί και έπεσε. Λέει, κόψε τα μωρέ και... Ναι, το δασαρχείο να μεριμνήσει να κόψει και τα δέντρα, δεν κατάλαβα. Έπεσε και από έχει 7 χρόνια που έπεσε, πήγαν τώρα εκεί τα καλάμια και έγινε αυτή η ζημιά μεγάλη. Άρα δηλαδή όλοι τις ευθύνες τις ρίχνουν ένα στον άλλο. Ναι. Και εγώ τελικά προσπαθώ με τα λεφτά να το κάνω, αλλά... Και εσείς έχετε τις καταστροφές και δεν ξέρετε από πού να αποζημιωθείτε. Και αναγκάστηκα να φωνάξω εσάς, έστω να το προβάλλω, να το δουν και άλλοι. Όσο για το εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σκέφτεται να κινηθεί δικαστικά για να βρει το δίκιο του... Αν και έχει κόρη δικηγόρο, ξέρει πως μπορεί να είναι ένας αγώνας άνισος και κυρίως χρονοβόρος. Ναι, έχω, η κόρη μου είναι δικηγόρος, Χουχούλη Ανθή. Ναι, η οποία λέει, μπαμπά λέει, και να κάνουμε κάτι λέει, δεν μπορούμε λέει να τους παλέψουμε αυτούς, γιατί μετά λέει πάνε στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο λέει και... Τίποτε δεν γίνεται, λέει. Άστο λέει. Χρόνια ολόκληρο, δηλαδή θα ταρεπορήσετε. Απλώς θέλουμε τώρα να έρθουν εδώ μία μέρα να το καθαρίσουν. Τίποτε άλλο. Μία μέρα δουλειά είναι. Άντε δύο.
να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και να δείξουν τον άλογο ενδιαφέρον. Ναι, ναι, εμείς δεν είμαστε πολίτες της Ελλάδος, εκεί πληρώνουμε, κάνουμε, δεν κατάλαβα να πω. Κάποτε πρέπει να είμαστε, να γίνουμε Ευρωπαίοι, να το πω έτσι, και νοικοκυρέοι. Εδώ πας ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω, είναι ο Α, ο αντιδήμαρχος, λέει, θα έρθω, λέει, πάρε με τηλέφωνο. Τον παίρνω το τηλέφωνο σήμερα και είναι κλειστό το τηλέφωνο του.